Πάμε τώρα στον Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφος τεχνολογίας, γιατί και η τεχνολογία έβαλε το χεράκι σε αυτές τις εκλογές, όχι μόνο για τα τάμπλετ που μας εξήγησε Νίκο, η δικαστική μας αντιπρόσωπος που ήταν εδώ. Καλημέρα. Ψήφισες με απλή ταυτότητα ή ψηφιακή? Καλημέρα. Εγώ, κοίταξε να δεις. Ψηφιακή, εύκολο και το ένα, εύκολο και το άλλο. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε. Ωραία. Δεν το οριστήκαμε πουθενά. Και μπορέσαμε όλοι και ψηφίσαμε. Γιατί σου λέει τώρα τα πράγματα αλλάζουν και υπήρξαν πάρα πολλοί που, αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι, δεν μπόρεσαν να βρουν την ταυτότητά τους το πρωί της Κυριακής. Οπότε βολεύτηκαν με το κινητό. Δηλαδή υπήρξαν και ανάγκες. Μα δεν ξέρεις, αυτό που ψάχνεις δεν το βρίσκεις την τελευταία στιγμή. Είναι μπροστά στα μάτια σου και δεν το βρίσκεις. Σε πολλούς τυχαίνει. Αυτό έγινε. Το ένα ήταν οι ταυτότητες. Το δεύτερο, το σύστημα SRT που λειτουργήσε. Για πρώτη φορά τα προβλήματα ήταν ελάχιστα. Καταρχάς εξώθησε και έδωσε κίνητρο στον κόσμο να έρθει να ψηφίσει, γιατί τους έλεγε 30%, 40%, 50%. Όντως. Οπότε ο κόσμος κινήθηκε. Οι νέοι ψήφισαν. Οι νέες και οι νέοι ήρθαν και ψήφισαν. Και μάλιστα θα δείτε ότι, αν μπορέσει να καταμετρηθεί κάποτε σωστά και με ακρίβεια η αποχή, ήταν πολύ μικρή η αποχή στους νέους, γιατί οι νέοι ήρθαν και εκτέλεσαν το καθήκον τους και ψήφισαν για να διαλέξουν την επόμενη κυβέρνηση. Δούλεψε λοιπόν το SRT, τα αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, και οι σταυροί δεν γρήγορα. Σερνόμαστε. Ναι, και οι σταυροί γρήγορα, το οποίο ήταν καλό για όλους. Οι εκπλήξεις, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολλές, γιατί ήταν μια εκλογική αναμέτρηση η οποία δεν είχε καμία σχέση στον τρόπο που έγινε με καμία προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Να σας πω ότι η μεγάλη έκπληξη ήταν η χρήση του TikTok και του YouTube από τους υποψηφίους και φυσικά. Θα σας πω, αν και είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές θύρες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι αυτοί που αξιοποίησαν τις συμβουλές των παιδιών τους, δηλαδή Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τη Δάφνη και τον Κωνσταντίνο. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας άκουγε τον Ερνέστο Ορφέα και τον Παύλο, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο πιο μικρά τα παιδιά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι λίγο πιο μικρά, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, λίγο είναι πιο είναι μικρά. Είναι στο δημοτικό, όπως και, και τα δικά μου τα παιδιά. Χρησιμοποιούν τα και οποία, TikTok θα σας πω, και πλατφόρμες ναι. άλλες. Γιατί, ναι, βέβαια, γιατί και τα δικά δει. Μου τα παιδιά τα ακούω. Δηλαδή βγαίνουμε μαζί, κάνουμε ένα βίντεο, βλέπουν το βίντεο και μου λένε μπαμπά, δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Ναι, αυτό και εμένα με κριτικάρει, για να μην πω την άλλη λέξη, το άλλο ρήμα. Τα παιδιά. Να μην Βέβαια. Το πω το ρήμα, τι κάνουν, όντως, οπότε παίζει ένα ρόλο αυτό που λες. Ειδικά για τα βίντεο, γιατί να... έχουν αντίληψη. Ναι, ετοιμαζόμαστε να δούμε μια τεράστια αλλαγή και η αλλαγή αφορά στον τόπο, στον τρόπο λειτουργίας των κομματικών μηχανισμών. Γιατί πλέον όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί όλων των κομμάτων επηρεάζονται από το TikTok και το YouTube. Βλέπετε ότι τα στατικά site οδηγούνται στην αφάνεια. Δηλαδή δεν έχει νόημα να έχεις ένα site που δεν έχει τα βίντεο σου. Και το βίντεο πρέπει να γίνεται, να μην είναι μια ξερή ομιλία. Για να το πούμε λίγο απλά, επιλεγμένα... Facebook πεθαίνει. Δηλαδή τώρα ποιος, γιατί να βάλεις στο Facebook μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που δεν λοιπόν, θα το δει κανείς, ενώ να το ποστάρει έτσι με ένα μεγάλο κείμενο. Το Facebook και το Instagram ως Meta κάνανε δομικά λάθη, γιατί ζήσανε το σκάνδαλο του Cambridge Analytica, θυμάστε. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, βάλαν διάφορες εταιρείες σε όλο τον κόσμο να ταγκάρουν τις δημοσιεύσεις αν είναι παραπληροφόρηση ή πληροφόρηση. Αυτό οδήγησε σε κίτρινες και κόκκινες κάρτες, οι οποίες έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην αναμέτρηση την εκλογική της Ελλάδας το 2019 και δεν άφησαν ευχάριστη γεύση και ευχάριστα συναισθήματα σε όλους όσοι συμμετείχαν. Γιατί ήσουν υποψήφιος κάποιου κόμματος, σου έβαζε ένα μπαμ αυτή η εταιρεία που υπήρχε και δεν μπορούσες εσύ για 15 μέρες να ποστάρεις, να διαφημιστείς, να κάνεις οτιδήποτε. Αυτό αποκλείστηκε. Αυτό γκολ έβαλε ουσιαστικά το Facebook και το Instagram και οδήγησε στο να αξιοποιηθεί το TikTok και το YouTube. Κάποιοι όμως είχαν λεφτά, ήδη τα λίγα λεφτά που είχαν μπήκαν μικρά κόμματα σε μεγάλες πλατφόρμες. Γιατί πολλοί λένε έχω αυτό το κουμπάρα, πώς να το διαθέσω, εκεί είναι το θέμα. Nation το θέμα δεν είναι builder. Πώς θα τα βάλεις το χρήματα, πού θα τα βάλεις. Ήρθε... Ναι, ήρθε από την Αμερική. Κοστίζει ανεκτά θα σας πω, δηλαδή η σούπερ έκδοση μπορεί να κοστίζει γύρω στα 200 ευρώ το μήνα που για ένα κόμμα, επειδή εκπίπτουν και ως δαπάνες, δεν είναι λεφτά που δεν μπορεί να τα διαθέσει. Ναι, για το κόμμα. Εκεί καταγράφηκαν όλοι οι ψηφοφόροι των κομμάτων που τα
χρησιμοποίησαν και τι κάνανε ουσιαστικά. Μπορούσαν να απευθυνθούν ένα-ένα και να ενημερώσουν ένα-ένα ψηφοφόρο. Αυτό η καινοτομία ήταν πολύ σημαντική. Γιατί? Γιατί πλέον, επειδή αναδεικνύεται ο ατομισμός, αναδεικνύεται δηλαδή η Βίλη, η Έλσα, ο Νίκος, η Τζέννη ως ψηφοφόροι, για να μπορέσουμε να τους μιλήσουμε στο αυτοί τους, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που τους βρίσκει στα social media, τους βρίσκει στο email, τους βρίσκει στο κινητό. Αυτό αξιοποιήθηκε και βλέπετε ότι απέδωσε καρπούς, γιατί τρία μικρά κόμματα που δεν το περίμενε κανείς, δεν θα πω ποιο κόμμα από τα τρία το είχε, αλλά θα σας πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να μπει στη Βουλή. Και επειδή η αναμέτρηση αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η αναμέτρηση 25 ημερών, θα τολμήσω να σας πω ότι δυστυχώς κάποιοι από χτες, 23 ώρες πριν, τρώνε πάρα πολύ ξύλο στα social media. Τρώνε πάρα πολύ ξύλο, διότι δεν απέδωσε στρατηγική. Θα σας πω ότι όποιος τολμήσει... Και αυτή την κριτική των social media ούτε οι δημοσκοπήσεις μπορούν να την απορροφήσουν, βέβαια, να την ερμηνεύσουν. Άρα εκτιμάς, για να ολοκληρώσουμε, ότι από εδώ και πέρα, σε αυτές τις ελάχιστες μέρες που έμειναν, λιγότερο από μήνα από ό,τι φαίνεται, ότι θα επικεντρωθούν πάρα πολύ στο βίντεο, στο περιεχόμενο μέσω βίντεο. TikTok, YouTube, βασιλιάδες, όλοι οι άλλοι ακολουθούν και ας διδαχτούν κάτι όλοι από το TikTok και το YouTube, ας μην το παραγνωρίζουν, τα πράγματα αλλάζουν, είμαστε στο 2023. Δεν μπορεί να μένουμε σε μνήμες παλαιοκομματικές όταν ψηφίζουμε πια με ηλεκτρονική ταυτότητα. Ας το σκεφτούν και ας το συνδυάσουν όλοι αυτό και ας κερδίσουν. 25 μέρες, ξέρεις, εγώ και εσύ το ξέρουμε, σε τηλεοπτικό χρόνο είναι ένας χρόνος. Σε ένα χρόνο αλλάζεις 1000 πράγματα. Σωστά. Ας τολμήσουν και ας αφήσουν τις καθυστερήσεις, γιατί οι καθυστερήσεις έχουν νόημα μόνο όταν είμαστε μετά το 90 και πάμε για παράταση σωστά και πέναλτι. Σωστά το έθεσες. Ευχαριστούμε πολύ. Με στοχευμένο περιεχόμενο πάντα και θα τα πούμε εμείς την Πέμπτη. Καλή και συνέχεια. Πρωτότυπο και αυθεντικό. Καλά τα είπες, Έλσα. Έτσι ακριβώς. Ναι, με περιεχόμενο αυθεντικό. Πάντα.